Κυρίες δεσμενίδες και κύριοι, φίλες και φίλοι του Super Sport, καλησπέρα σας από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. 4 βαθμοί διαφορά που έχει από τον Παναθηναϊκό και οι 5 από την ΑΕΚ. Περισσότεροι από 40.000 φίλαθλοι της ΑΕΚ, καθώς δεν υπάρχει το δικαίωμα της μετακίνησης για τους φιλοξενούμενους οπαδούς, έχουν έρθει στο Ολυμπιακό Στάδιο στο πιο κρίσιμο μάτς της χρονιάς για τους κυτρινόμαυρους. Εδώ έχετε και μια εικόνα από τις εξέδρες του Ολυμπιακού Σταδίου. 27η λοιπόν αγωνιστική, με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός καίγεται, θα έλεγα, άμεσα για τους βαθμούς. Εγώ νομίζω ότι η ΑΕΚ δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, δεν χρειάζεται να έχει άγχος, να παίξει ελεύθερα και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Οι δύο ομάδες έτοιμες να βγουν στον αγωνιστικό χώρο. Θα δούμε και τη διάταξή της εδώ στον αγωνιστικό χώρο. 4-4-2. Στα άκρα της άμυνας δεξιά, νομίζω θα είναι ο Μπούρμπος και ο Γεωργίας. Ανάποδα θα είναι, δηλαδή ο Γεωργίας θα πάει αριστερά. Δέλας με τον Παπασταθόπουλο στο κέντρο. Ο Ζήκος με τον Καφέ, δύο αμυντικοί. Χάφο, Εντίνιο δεξιά. Ο Ριβάλντο που θα παίξει όλη την πλευρά, καθώς λείπουν οι αριστεροπόδαροι από την ΑΕΚ, ο Μαντούκα είναι τραυματισμένος. Η διάταξη του Ολυμπιακού ουσιαστικά 4-5-1. Με Σεζαράτζα στο κέντρο της άμυνας, το Ρωσίδη δεξιά, Λεωνάρντο αριστερά. Δύο αμυντικοί χάφ, Στολτίδη, Λεντέσμα, τον Μπελούτσι μπροστά τους. Τον Καλέτη με τον Τζόρτζεβιτς στις πτέρυγες και στην κορυφή της επίθεσης τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Στον πάγκο για τον Ολυμπιακό είναι ο Σιφάκης, ο Πατσατζόγλου, ο Σίσιτς, ο Νούνιες, ο Ραούλ Μπράβο, ο Κωνσταντίνου και ο Πάντος. Στον Ντάκο δεν παίζει ο Λουα Λουα, είπαμε, ενώ εκ των χώρων είναι δύο ρεπόρτερ του Supersport, ο Μανώλης Βογιατζάκης και ο Νίκος Γαβαλάς. Θα πάμε μια πρώτη βόλτα από εκεί, αν υπάρχει κάποιο ρεπορτάζ τελευταία στιγμή, πρώτα στο Μανώλη Βογιατζάκη. Μανώλη. Καλησπέρα από τον αγωνιστικό χώρο, από τον πάγκο της ΑΕΚ. Τέσσερις παίκτες άφησε σήμερα εκτός αποστολής ο Νίκος Κωστένογλου, τον Τόζερ, τον Λαγό, τον Παπά και τον Βασίλη Πλιάτσικα. Και μάλιστα ο τελευταίος αποτελεί και έκπληξη, γιατί ο Πλιάτσικας κατά τη διάρκεια της εβδομάδας δοκιμάστηκε μάλιστα για μία μέρα και με το σχήμα των βασικών. Σήμερα όμως έμεινε εκτός αποστολής ο Κωστένογλου, ο οποίος ξεκινάει σήμερα στον αγωνιστικό χώρο τους 11 που δοκίμασε τις τελευταίες τρεις ημέρες. 4-4-2 σύστημα με τον μετάδοση το Super Sport. Σέντρα που είναι για την ΑΕΚ με τον Ριβάλντο και τον Μπλάνκο. Εδώ είναι ο ζωγράφος, ο Αθηναίος διαιτητής. Πρώτη φορά στην καριέρα του σφυρίζει ένα τόσο μεγάλο παιχνίδι. Ας ευχηθούμε να μην είναι αυτός ο πρωταγωνιστής και να είναι ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, τελευταίες λεπτομέρειες, λίγο πριν από τη σέντρα του παιχνιδιού. Το μάτς ξεκίνησε με τον Ριβάλντο και τον Μπλάνκο να γυρίζουν την μπάλα πίσω στα 10 λεπτά. Τον παράγοντα της έδρας και τον κόσμο. Εκτέλεσε ο Ριβάλντο. Πέρασε η μπάλα. Ευκαιρία εδώ από τον Παπασταθόπουλο. Στην καρδιά της άμυνας του Ολυμπιακού βρέθηκε ο κεντρικός αμυντικός της ΑΕΚ. Από το φάουλ του Ριβάλντο σε ευνοϊκή θέση. Δεν μπόρεσε όμως πολύ μόνος εκεί να πιάσει καλά την μπάλα και να τη στείλει στο βάθος εστίας του Νικοπολίδη. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Πριν τη συμπλήρωση του πρώτου λεπτού. Έχει ένα στήριγμα δεξιά ή αριστερά, δεν μπορεί να βρει κανέναν. Μοιραία θα χάσει την μπάλα. Κοβάσεβιτς, ο Μπελούτσι δεν είναι μέσα στο μάτσα ακόμα. Παίρνει ο Ζήκος. Έχει χώρο και τον εκμεταλλεύεται. Προσποιείται ότι θα σουτάρει. Τελικά ανοίγει δεξιά στον Εντίνιο. Η σέντρα, το επικίνδυνο γκολ από τον Μπλάνκο. Στο 10, για ανοίγει το σκορ. Με το 16ο φετινό γκολ του Ισμαήλ Μπλάνκο. Στην πλάτη και των δύο βρέθηκε αμαρκάριστος ο Μπλάνκο. Νίκησε τον Νικοπολίδη, από εκεί πέρα είχε εύκολη δουλειά βέβαια. 1-0 για την ΑΕΚ. Εδώ ξανά το γκολ του Αργεντίνου. Βγάζει ο Ζήκος. Σέζαρ, Λεντέσμα και τώρα η ΑΕΚ προσπαθεί να βγάλει κόντρα με τον Καφέ και τον Ριβάλντο. Και βγαίνουν 4-5 παίκτες της ΑΕΚ. Τρέχει να γυρίσει ο Ολυμπιακός. Περνάει μπάλα στον Εντίνιο. Βγαίνει ο Νικοπολίδης. 2-0. Στο 12 ο απόλυτος ευνηδιασμός για την ΑΕΚ, που μέσα σε διάστημα 2 λεπτών βρίσκει ανοιχτή την άμυνα του Ολυμπιακού και με τον Εντίνιο φτάνει σε δεύτερο γκολ. Πέρασε όλη την άμυνα του Ολυμπιακού, δεν βρέθηκε κάποιος να τη διώξει. Πέρασε και από Άτζα και από Σέζαρ και τελικά και από Λεωνάρντο. Βγήκε εκεί ο Νικοπολίδης, μήπως και έκλεινε το οπτικό πεδίο του Εντίνιο. Το σούτ του οποίου κατέληξε στο βάθος της εστίας του Ολυμπιακού για να γίνει το 2-0 για την ΑΕΚ ξανά εδώ. Από την ασίστ τελικά, όπως εξελίχθηκε η φάση του Ριβάλντο. Και διόρθωσε ο Λεωνάρντο τα πράγματα στην άμυνα του Ολυμπιακού. Και τώρα η Ερυθρόλευκη σε μια προσπάθεια αντεπίθεσης με τον Μπελούτσι, τον Βάσεβιτς. Ένα σούτ πολύ δυνατό
Νομίζω ότι ο Λιμπερόπουλος θα μπορούσε. Ο Ματζιδής λέει για την προηγούμενη φάση. Καλέτη εδώ για να του κάνει το φάουλ. Ριβάλντο στο φάουλ. Με σέντρα γλυκιά, ο Μπλάνκο out. Κόρνερ με τελικά την έχει βρει παίκτη του Ολυμπιακού. Out είναι, out. Γιατί έκανε μια κίνηση ο ζωγράφος προς το κόρνερ. Κόρνερ δεν ξέρω. Ο Μπλάνκο πρέπει να την έχει βρει όμως την μπάλα. Γιατί πήγε μαζί με το Στολτίδη. Από εδώ δεν νομίζω να καταλάβουμε. Φαίνεται να είναι ο Μπλάνκο να έχει προσπαθεί με την μπάλα. Πάντως να που έχει εδώ ο Νικοπολίδης κάνει. Ο Λιμπερόπουλος out. Από την κακή συνεννόηση του Σέζαρ με τον Νικοπολίδη, αλλά είναι corner. Απίστευτο. Ο Λιμπερόπουλος έχασε μοναδική ευκαιρία. Κοιτάξτε, ο Σέζαρ γυρίζει. Ο Νικοπολίδης θέλει να τον τριπλάρει, η μπάλα βρίσκει στον Σέζαρ. Κόντρα, η μπάλα πήγαινε. Το σουτ που έκανε ο Λιμπερόπουλος. Θα, νομίζω θα ήταν το τελειωτικό χτύπημα για τον Ολυμπιακό. Αφήνει δικαιώματα και στο ποδόσφαιρο δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να συμβεί, γιατί υπάρχει αρκετός χρόνος. Λιμπερόπουλος δοκιμάζει από μακριά. 3-0. Το 32 από το μακρινό ο σουτ του Λιμπερόπουλου που ζήγησε καλά το πόδι του, είδε τον Νικοπολίδη να στέκεται λίγο πιο έξω από την εστία. Νικοπολίδης βέβαια ήταν και λίγο εκτός εστίας, αλλά νομίζω ήταν πολύ δυνατό το σουτ, δεν μπορούσε να κάνει και πολλά πράγματα. Κοιτάξτε με την εικόνα που δείχνει ο Ολυμπιακός, νομίζω ότι είναι φυσιολογικό το μέχρι τώρα σκορ. Απογοητευτική τώρα τον Ολυμπιακό. Απογοητευτική, δηλαδή, πράγματι. Δεν έχει μπει από το πρώτο λεπτό καν στο μάτς. Πρέπει να πούμε ότι η προσπάθεια της ΑΕΚ είναι πολύ μεγάλη, αλλά ο Ολυμπιακός παρουσιάζεται πολύ, πολύ κακός. Κακός. Ο Ολυμπιακός επιμένει να κρατήσει ψηλά την μπάλα. Ο Μπλάνκο κερδίζει. Ο Σέσσερ ζήτησε φάουλ στη φάση. Άφησε ο ζωγράφος. Βγαίνει ο Λιμπερόπουλος από την άλλη πλευρά. Ευκαιρία εδώ για την ΑΕΚ. Στο τέλος του παιχνιδιού του πρώτου ημιχρόνου. Ο Λιμπερόπουλος έκανε μια προσπίση, μια δεύτερη. Έκανε και το σουτ μάζεψε ο Νικοπολίδης. Και βέβαια και κάπου απρόσμενο ότι σε ένα ντέρμπι να πετυχαίνει 2 λεπτά σε 2 γκολ. Και στον τρέχει ο Γκαλέτη να την εκμεταλλευτεί. Φάουλ. Πέναλτι δίνει ο ζωγράφος. Το μαρκάρισμα του Παπασταθόπουλου. Με τον Γκαλέτη να τρέχει να την κερδίζει. Έβαλε το σώμα του ο Παπασταθόπουλος μπροστά. Ο Γκαλέτη έπεσε. Αν είναι δυνατόν να δίνουν τα στάδα. Λίγα μέτρα φορά, τελείο αρχηγός του Ολυμπιακού, στο δοκάρι και out στη συνέχεια. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να αξιοποιήσει ούτε το πέναλτι που κέρδισε ο Γκαλέτη από τον Παπασταθόπουλο. Στο 48. Ξανά εδώ ο Τζόρτζεβιτς εθελεί στο δοκάρι. Και στη συνέχεια ο Τωροσίδης νομίζω είναι αυτός που στην καινή εστία στέλνει την μπάλα out. Και ο Παπασταθόπουλος τώρα που πέρασε 3-4, αφήνει στο Ριβάλντο, αριστερά είναι ο Λιμπερόπουλος, στα χέρια του Νικοπολίδη. Γκαλέτη, πίσω ο Λεντέσμα στο Τζόρτζεβιτς. Σέζαρ πρόκειται από την άμυνα, Λεντέσμα. Γκαλέτη, σηκώνει την μπάλα, ο Στολτίδης στην κεφαλιά, out, στο 58. Γεωργίας, Λιμπερόπουλος, Καφές, ξανά ο Λιμπερόπουλος, ο Μπελούτσι μαρκάρει τον Γεωργία, τον απέφυγε ανήκοντας την μπάλα, ο Τωροσίδης τώρα μπροστά του, ο Γεωργίας στον Λιμπερόπουλο, ο Άντζας βγάζει έξω, ο Ριβάλντο, ευκαιρία, ο Καφές, 4-0, στο 60. Από το Μπαντελή Καφέ προς τον Καφέ. Εύκολα εδώ ο μέσος της ΑΕΚ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Ολυμπιακού. Πολύ καλή προσπάθεια. Το 74 το φάουλ για τον Ολυμπιακό. Τελείο Γκαλέτη με πολύ δύναμη στην πλευρά του που κάλυπτε ο Μάχο. Έδωσε και ύψος την μπάλα. Τίποτα να πούμε, Μανώλη, ότι μεγάλη νίκη της ΑΕΚ, μεγάλη εμφάνιση. Υπάρχει ποδοσφαιριστής που να έχει στερήσει από την ΑΕΚ, αλλά από τον Ριβάλντο περίμενε αυτό ακριβώς. Τέλος του παιχνιδιού από τον ζωγράφο. Η ΑΕΚ πέτυχε μια ευρεία έκτασης νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό, στο ντέρμπι
της 27ης αγωνιστικής. Πήγε προς τον κόσμο της ΑΕΚ, τους φανατικούς της ομάδας, στην Original, για να πετάξει τη φανέλα του. Αναζητούσε και αυτός μια δικαίωση μέσα από το αποψινό παιχνίδι. Εντάξει, θα το πω εκδίκηση, κάθε ποδοσφαιριστής παίζει για την ομάδα του. Αλλά υπήρχε και αυτή η ιστορία του Ριβάλντο με τον Ολυμπιακό, με τον τρόπο με τον οποίο έφυγε το καλοκαίρι. Και έψαχναν στον Ολυμπιακό. Απλά είπα και πριν ότι η ΑΕΚ είχε ανάγκη αυτόν τον Ριβάλντο και στα προηγούμενα παιχνίδια σήμερα. Ήταν καταπληκτικός, όχι μόνο αυτός και όλη η ομάδα, και γι' αυτό η ΑΕΚ πήρε αυτή τη μεγάλη νίκη και θα μπορούσε να ήταν... Αθλητής είναι και πολύ προσγειωμένος, βεβαίως. Δεν είναι καμιά απάντηση, αυτό που... Εντάξει, όλοι. Προσπάθησε για το καλό της ομάδας. Χαμηλούς τους τόνους ό,τι αφορά το προσωπικό του, αλλά βέβαια απόλυτα στο τέλος, αν άκουσες, είπε ότι 3 χρόνια δεν είχαμε κερδίσει τον Ολυμπιακό.